Πάμε τώρα να ανοίξουμε το φάκελο, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά την δολοφονία του Όλιβερ. Είπαμε ότι το χάσκι, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σκυλάκι το οποίο όλοι μας γνωρίζουμε και όλοι μας έχουμε συγκινηθεί με αυτό το τραγικό τέλος το οποίο βίωσε, δολοφονήθηκε εκτράς 27 Νοεμβρίου του 2023. Γνωρίζετε ότι είναι μια ποινική διαδικασία σε εξέλιξη. Σήμερα θα αποκαλύψουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Έχουμε νέα στοιχεία, ντοκουμέντα, τα οποία αποκαλύπτουν πολλά από το πόρισμα και την έκθεση την οποία έχει καταθέσει η τεχνική σύμβουλος των ιδιοκτητών του Όλιβερ. Όμως θα δούμε και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κολυσιεργία. Γιατί πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι έχουν ασκηθεί διώξεις in rem. Τι σημαίνει in rem? Κατά παντός υπευθύνων. Αυτό το οποίο δεν έχει συμβεί ακόμα είναι να προσωποποιηθεί, να ταυτοποιηθεί ο δράστης ο οποίος θα πρέπει να λογοδοτήσει για κακούργημα. Πάμε λοιπόν τώρα να συνδεθούμε αφενός με την κυρία Μάρθα Πουλτίδου, είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ομάδας κατά της κακοποίησης των ζώων. Την έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας. Καλησπέρα σας, κυρία Πουλτίδου. Καλησπέρα σας. Έχουμε τον Νίκο τον Νικολιτάκη, ο οποίος διενεργεί την έρευνα από την πρώτη στιγμή, το γνωρίζετε για αυτή την ιστορία. Πάμε να συνδεθούμε και με τον Νίκο τον Νικολιτάκη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Πέτρο. Και έχουμε κοντά μας και την κυρία Ανθούλα Ανάσογλου, η οποία είναι μέσω Skype στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται και η κυρία Ανάσογλου. Εκεί είναι η διαμονή της. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Ανάσογλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε που δεν ξεχνάτε το θέμα. Όχι. Αυτό το θέμα είναι θέμα τιμής για εμάς. Είναι θέμα τιμής. Είμαστε μια εκπομπή η οποία δεν θα ξεχάσει τον Όλιβερ και σήμερα θα αποκαλύψουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και ντοκουμέντα για την ιστορία και πώς τουλάχιστον έχει έκβαση αυτή τη υπόθεση μέχρι στιγμής. Θέλω να ξεκινήσω με τον Νίκο τον Νικολιτάκη, καθώς, Νίκο, έχεις πληροφορίες ό,τι αφορά μία τεχνική έκθεση, ένα πόρισμα το οποίο έχει κατατεθεί στην ανακρίτρια και αυτό το πόρισμα πρέπει να πούμε ότι προέρχεται από την τεχνική σύμβουλο του ιδιοκτήτη του σκύλου, του άτυχου Όλιβερ. Ναι, είναι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε για το τι λέει το πόρισμα, το οποίο παραδόθηκε στην ανακρίτρια στις 13 Αυγούστου του 2024. Η ανακρίτρια το πήρε με αυτή την καθυστέρηση, όπως καταλαβαίνετε, λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Δεν το ξεκίνησε αμέσως να το μελετάει η ανακρίτρια. Και σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει εμείς, είναι και ο λόγος που έχουμε όλη αυτή την καθυστέρηση στο να προχωρήσει η διαδικασία, γιατί όπου να είναι συμπληρώνονται σχεδόν ένας χρόνος από τότε που δολοφονήθηκε ο Όλιβερ. Πριν μας πεις το τι ακριβώς και παρουσιάσουμε το ρεπορτάζ και τα ντοκουμέντα, εδώ πέρα λες κάτι και θέλω να το σχολιάσει και η κυρία Ανάσογλου και η κυρία Πουλτίδου, γιατί ξέρετε, το συζητούσαμε και χθες στη σύσκεψη την οποία κάναμε την απογευματινή. Έχει παραδοθεί αυτό το πόρισμα, παραδόθηκε τον Αύγουστο καλοκαιριάτικα. Από τον Αύγουστο μέχρι τώρα έχουμε φτάσει τέλη Σεπτέμβρη. Για ποιο λόγο λοιπόν, κυρία Ανάσογλου, η παράδοση αυτού του πορίσματος επηρεάζει την ανακριτική διαδικασία, η οποία θα έπρεπε να τρέχει ταχύτατα, υπό την έννοια ότι όλη η κοινωνία αυτό το οποίο επιζητεί, αυτό το οποίο ζητάμε όλοι μας, είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δολοφονήσει αυτό το χάσκι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη όπως τους πρέπει. Λοιπόν, εγώ δεν γνωρίζω φυσικά τι λέει αυτό το πόρισμα, γιατί είναι από την πλευρά του. Έχουμε εμείς στοιχεία, θα τα παρουσιάσουμε σε λίγη ώρα. Είναι αποκλειστικό ρεπορτάζ. Αλλά θέλω να μου πείτε καταρχάς. Θέλω να πιστεύω, γιατί υπήρχε και ένα άλλο πόρισμα πιο πριν. Ναι. Εμείς από την αρχή δηλώνουμε την αντίθεσή μας με στοιχεία στην πραγματογνωμοσύνη του κυρίου Παπαϊωάννου, έχοντας κάνει την παράσταση πολιτικής αγωγής με την Πανελλήνια Ένωση που η πρόεδρος είναι η κυρία Πουλτίδου. Αλλά περαιτέρω, όπως ακριβώς το είπαμε, αυτό δεν εμποδίζει την έρευνα. Αυτό ήθελα. Η έρευνα δεν εμποδίζεται. Η κυρία Πουλτίδου έχει θέσει πάρα πολύ σοβαρά. Και εμείς ως πολιτική αγωγή αυτής έχει θέσει πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα για έρευνα σε συγκεκριμένο χώρο, για έρευνα από σκυλιά τα οποία ίσως ήταν έγκυα στα θηλυκά σκυλιά ή όχι, για τις κάμερες που ποτέ δεν βρέθηκαν σε ποιο άλλο σημείο μπορεί να υπάρχουν, απαντήσεις τις οποίες ποτέ δεν γίνανε. Εγώ έχω θέσει δύο φορές ερωτήματα για ποιο λόγο γνωρίζω ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο να πάρει την ιδιότητα του κατηγορημένου αυτή τη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να έχω αντίγραφα, μπορώ να έχω όμως μία ενημέρωση για ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Γιατί είναι μια υπόθεση που απασχολεί την κοινή γνώμη. Δυστυχώς, διαρκώς έχω την ίδια απάντηση ότι στο παρόν στάδιο και στο παρόν στάδιο. Η δικονομία είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και είναι το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης να τηρείται. Όμως, μην ξεχνάμε ότι η δικονομία λέει ότι οι δικαστές δεν πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες δικαίους ως έχει, αλλά να έχουν και τη φωνή της συνείδησής τους. Λοιπόν, η πολιτική αγωγή από την πλευρά μας είναι έτοιμη να συνεισφέρει και δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα καμία δικαιοδοσία
τηρώντας ένα πρωτόκολλο. Κυρία Νάσογλου. Μισό λεπτό, κυρία Νάσογλου. Έχουμε πει πολλάκις και επειδή καλύπτω το δικαστικό ρεπορτάζ χρόνια, γνωρίζω τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η δικαιοσύνη. Όμως, κατά την ταπεινή μου άποψη, χωρίς να θέλω να καυτηριάσω, όμως κατά την ταπεινή μου άποψη, σε αυτή την ιστορία υπάρχει κολλησιεργία η οποία είναι σημαντικότατη. Από το Μάιο είναι στην ανάκριση. Από το Μάιο είναι στην ανάκριση. Έχουμε τέλη Σεπτέμβρη. Ακόμα δεν μπορούν να βρουν να ταυτοποιήσουν τον δράστη ή τους δράστες. Αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο αυτής της ιστορίας. Το δεύτερο, το οποίο εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ, είναι γιατί προσπαθούν με διάφορες διαρροές οι οποίες γίνονται να συνδέσουν αυτήν την κολλησιεργία με το γεγονός ότι οι τεχνικές εκθέσεις, λέει, κατατέθηκαν καλοκαιριάτικα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Ακριβώς, η ανάκριση συνεχίζει. Οι δικαστικές διακοπές δεν εμποδίζουν το έργο καμίας ανάκρισης. Άρα από τις 13 εξάλλου φτάνει ο Οκτώβρης. Όπου να είναι, έρχεται και ο Οκτώβρης. Ναι. Έχουν αρχίσει το δικαστικό έτος, έχει αρχίσει από τις 16 Σεπτεμβρίου. Για να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα. Θα μπορούσαμε να κληθούμε να παρέχουμε και εμείς οποιασδήποτε εξηγήσεις, γιατί έχουμε δικαίωμα να μας ξανακαλέσει. Δεν σας έχει καλέσει η ανακριτή? Όχι. Μα σας είπα, όχι μόνο δεν μας έχει καλέσει. Η κυρία Πουλτίδου θα πρέπει να καλέσει πάνω από όλους. Και μάρτυρες τους οποίους προτείνει η κυρία Πουλτίδου. Όχι μόνο δεν μας έχει καλέσει. Δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία που εγώ ήλπιζα να υπάρχει στα πλαίσια της προσπάθειας, γιατί διάδικος θα πει ότι είμαι ισότιμος σε μία δίκη και προσπαθώ να διαλευκάνω. Και όχι μόνο, επειδή είστε συλλειτουργός της δικαιοσύνης, ο ρόλος του συλλειτουργού της δικαιοσύνης είναι να συνεισφέρει και να βοηθήσει τις δικαστικές αρχές να εκδώσουν μία δίκαιη απόφαση, εν πάση περιπτώσει να διερευνήσουν μία ιστορία η οποία είναι δυσόδης. Αυτό το οποίο μου λέτε αυτή τη στιγμή, εμένα με ξαφνιάζει. Δεν το περίμενα αυτό από ανακριτικές αρχές. Βάλτε μία ανατελεία, να δώσω το λόγο και στην κυρία Πουλτίδου, η οποία έχει να μας πει και εκεί, να εισφέρει και εκείνη τις δικές της πληροφορίες σε αυτή την υπόθεση. Κυρία Πουλτίδου, σας ακούμε. Κυρία Πουσουλέ, γιατί εκπλήσεστε? Εκπλήσωμαι, κυρία Πουλτίδου. Κάθε μέρα εκπλήσωμαι. Εγώ δεν εκπλήσωμαι καθόλου μετά από όλη αυτή την προσπάθεια συγκάλυψης που είδαμε από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή αυτό το έγκλημα προσπαθούν οι πάντες να το συγκαλύψουν. Να ξέρετε ότι, και δεν το έχω πει ποτέ, ούτε η δικηγόρος μας αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ότι θα το αναφέρω, ότι εγώ στις 5 Τετάρτου πήγα στη Λαμία και κατέθεσα μία μήνυση εναντίον όλων αυτών που προσπαθήσαν να συγκαλύψουν αυτό το έγκλημα. Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το γνώριζα πρώτη φορά. Κανένας δεν το γνωρίζει. Το λέω πρώτη φορά, ούτε Νίκος δεν το γνωρίζει. Πήγατε λοιπόν στις 5 Τετάρτου. 5 Τετάρτου, ναι. Με αριθμό πρωτοκόλλου 104 από τον εισαγγελέα Θετών Λαμίας. Ναι, ναι. Πήγα λοιπόν εγώ στη Λαμία και κατέθεσα μήνυση εναντίον όλων αυτών, διότι εγώ φωνάζω από την πρώτη στιγμή για συγκάλυψη. Διατάχθη λοιπόν μια έρευνα, πήγαμε τα στοιχεία μου. Έχω και εγώ τις δικές μου πληροφορίες, όπως έχετε κι εσείς. Και ξέρω πολύ καλά, καταρχάς ξέρω πολύ καλά τι ζήτησα στην κατάθεσή μου στο ανθρωποκτονιών. Εγώ λοιπόν εκεί πέρα ζήτησα να εξεταστούν συγκεκριμένα πράγματα, ζήτησα να εξεταστούν συγκεκριμένα σκυλιά συγκεκριμένου ανθρώπου, αναφέροντάς τον ονομαστικά φυσικά, και ζήτησα να ελεγχθούν όλα τα ζώα, αν είναι, να δούμε αν κάποια από αυτά τα ζώα είναι έγκυα, ώστε να δούμε αν η πληροφορία, η ανώνυμη καταγγελία που εμείς είχαμε πάρει, ευσταθεί ή όχι. Αυτό θα ξεκαθάριζε πάρα πολλά πράγματα. Στην πορεία λοιπόν οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ναι, μεν εξετάστηκαν, αλλά διαγυμνού οφθαλμού, αυτά τα ζώα δεν παρθήκανε ποτέ να εξετασούνε όπως θα έπρεπε από ένα κτηνίατρο να γίνει ένας υπέρηχος και να δούμε αν κάποιο ζώο είναι έγκυο ή όχι. Ναι. Στη βάση δεδομένων για το συγκεκριμένο άνθρωπο αναφέρονται 5 ζώα. Διαπιστώθηκε ότι έχει 15 ζώα. Βρέθηκαν κουτάβια. Δεν εξετάστηκε καν αν αυτά τα κουτάβια προέρχονται από νόμιμη γένα ή όχι. Και κατά δήλωση του ιδίου τα ζώα του είναι στηρωμένα. Τι πάει να πει κατά δήλωση του ιδίου? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια προσπάθεια συγκάλυψης από όλες τις πλευρές. Η οποία, μισό λεπτό, γιατί ακούστε να δείτε, κύριε Πουλτίδου, αυτή την υπόθεση θα την πάμε μέχρι τέλους. Σήμερα έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία θα αποκαλύψουμε, αλλά εμείς δεν ξεχνάμε τον Όλιβερ. Εμείς τον ξεχνάμε τον Όλιβερ, πιστεύω. Το ξέρω. Εννοώ εμείς δημοσιογραφικά, εσείς έχετε υπερβάλει αυτόν, έχετε κάνει πράγματα τα οποία μας αποκαλύπτετε σήμερα για πρώτη φορά. Αλλά επειδή μιλάτε για συγκάλυψη, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα ευθέως. Από πού ξεκινάει αυτή η συγκάλυψη, κατά την άποψή σας?
Καταρχάς από τον πρώην υφυπουργό, ο οποίος δήλωσε 15 μέρες πριν οριστεί πραγματογνώμονας από την ελληνική αστυνομία, δήλωσε ότι το πόρισμα θα καθαρίσει το όνομα της Αράχοβας. Εγώ τον έχω καταγγείλει γι' αυτό. Δηλαδή το πρόβλημά μας είναι αν θα μαυρωθεί το όνομα της Αράχοβας. Προφανώς ναι. Αν δηλαδή οι ευυπόληπτοι κύριοι και κυρίες που σειραίουν στην Αράχοβα για να πάνε στο βουνό και καλά κάνουν να κάνουν σκι και σνόμπορτ και τα λοιπά, αν δεν θα πάνε, αυτό είναι το θέμα μας, ή να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν τους νοιάζει δικαιοσύνη, διότι αν τους ενδιέφερε η δικαιοσύνη θα είχαν καθαρίσει την Αράχοβα και από άλλα πράγματα που ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, απλά δεν μπορούμε να τα πούμε λόγω ώρας. Είναι η ώρα τέτοια. Διαφορετικά εγώ θα μιλούσα με πολύ σκληρή γλώσσα και γλώσσα του πεζοδρομίου, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά, λες Νίκο Νικολετάκη. Σαφώς υπάρχουν περιστατικά, σαφώς δεν είναι το πρώτο. Βέβαια. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν είναι το πρώτο. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα το μεσημέρι, θα τα πούμε στη βραδινή εκπομπή. Τι ακριβώς έχει συμβεί και τι ακριβώς έχουμε συλλέξει ως υλικό και προϊόν έρευνας, φυσικά. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν φοβάμαι. Δεν φοβήθηκα ποτέ να εκφράσω την άποψή μου. Δεν φοβάμαι κανέναν. Διότι αυτό που ζητούμε είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το άμυρο πλάσμα που δεν έφταιγε σε τίποτα. Και όχι μόνο γι' αυτό. Για όλους τους Όλιβερ, όλου του κόσμου. Αυτή τη στιγμή έχουμε το περιστατικό στο Βόλο. Το είπαμε νωρίτερα. Σας άκουσα προηγουμένως να λέτε ότι οι έρευνες στην Αμερική έχουν δείξει ότι άνθρωπος που μπορεί να κακοποιήσει ένα ζώο μπορεί να κακοποιήσει και άνθρωπο. Δεν είναι μόνο έρευνες, κυρία Κουσουλέ. Το 2013 στη Σαλαμίνα ένας τύπος έκαψε ένα κουταβάκι. Το 2016 ο ίδιος άνθρωπος σκότωσε τη σύντροφό του. Τα ξέρουμε όλα αυτά, λοιπόν, κύριε Πουλτίδου. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και από εγκληματολογικής άποψης για το πώς μπορεί να συνδεθεί η δολοφονία, η κτηνοδία η οποία συμβαίνει σε ένα τετράποδο με τη δολοφονία ενός ανθρώπου. Και τα δύο, και ο άνθρωπος και τα τετράποδα, έχουν ψυχή. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ξέρετε. Εγώ περιμένω πριν πάμε στις αποκαλύψεις, από την ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί είναι ντροπή αυτό το οποίο συμβαίνει, με αυτή την κολυσιεργία. Και όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεται τώρα στον τηλεοπτικό αέρα, έχω μείνει ενεός, πρέπει να σας πω. Έχω μείνει ενεός με αυτά τα οποία ακούω. Δεν έχετε αλλά δει τίποτα ακόμα. Απλά απαιτώ από την ελληνική δικαιοσύνη και από τον Άριο Πάγο να δοθεί εντολή, γιατί σε άλλες περιπτώσεις ξέρουν να δίνουν εντολές για ταχύτατη διερεύνηση και καλά κάνουν, αν θέλετε. Τώρα μιλάμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί το Πανελλήνιο και δεν έχει κληθεί. Δεν έχει κληθεί. Δεν έχετε κληθεί εσείς, η κυρία Ανάσογλου, που έχετε στοιχεία, να τα προσφέρετε στις ανακριτικές αρχές. Αυτό είναι ντροπή. Αυτό είναι ντροπή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αν δεν υπήρχε η παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Μασούρα, δεν υπήρχε περίπτωση αυτή η υπόθεση να έχει φτάσει πουθενά. Θα είχε κλείσει. Με τον Όλιβερ τον έφαγα, τον κατασπάραξε αγέλη σκύλων. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εγώ νομίζω πλέον ότι θα προχωρήσουμε, θα το συζητήσω με τη Μάρθα τώρα που κατεβαίνω πάλι στην Αθήνα, θα προχωρήσουμε, θα ζητήσουμε αν μπορεί να υπάρχει μια αντικατάσταση της ανακρίτριας με κάποια ανακρίτρια εφετών. Γιατί νομίζω να αναβαθμιστεί, ότι το θέμα να αναβαθμιστεί η έρευνα. Αν είναι ανίκανη η ανακρίτρια, εγώ δεν ξέρω την κυρία. Δεν την ξέρω την κυρία και δεν την έρχομαι. Αν είναι ανίκανη η ανακρίτρια, εγώ δεν ξέρω την κυρία. Αλλά καταλάβατε, κύριε Κουσουλέ, ότι στις μικρές κοινωνίες δεν ξέρω αν υπάρχουν παρεμβάσεις ή τι υπάρχει. Πλέον το θέμα ακριβώς κλείνει ένας χρόνος και είμαστε σχεδόν στο σημείο μηδέν. Με μεγάλη προσπάθεια πλέον οι περισσότεροι της κυρίας Πουλτίδου, όπου πλέον πήγαινε και ερχόταν στον Άριο Πάγο με υπομνήματα. Όχι μόνο αυτά που κάναμε εμείς, αυτά που έκανε η ίδια καθόταν μέσα το βράδυ, γιατί ήταν ικανή να με πάρει 3 ώρα το πρωί για να το υπερασπίσει, ότι πλέον να υπάρχει μια αντικατάσταση, μήπως δούμε κάποιο φως, μήπως προχωρήσει. Αυτό που όλοι ξέρουμε, να προχωρήσει. Αν υπάρχουν κολεγές, αν υπάρχουν κολεγές, αν υπάρχουν φιλίες, αν είναι κλειστή η κοινωνία, αν είναι ο ένας φίλος του άλλου, αν υπάρχει διαπλοκή, αν υπάρχει διαφθορά, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά. Αυτό το οποίο λέτε, νομίζω, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να απελευθερώσει την έρευνα. Εγώ δεν ξέρω την ανακρίτρια η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Μπορεί να είναι ικανότατη δικαστική λειτουργός, όμως εδώ πέρα είμαστε εδώ για να αναδείξουμε τα κακοσκήμενα και σας ευχαριστώ και τις δύο που είστε παρούσες. Θέλω να δώσω το λόγο στον Νίκο Νικολετάκη, γιατί έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες ό,τι αφορά την τεχνική έκθεση η οποία παραδόθηκε τον Αύγουστο. Νίκο, σε ακούμε. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει και κάποιες κάρτες. Κάρτες, θα τις δούμε. Ναι, λοιπόν, οι κάρτες ότι όλες
όλες οι ιατροδικαστικές έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με την πραγματογνωμοσύνη του πρώην πρίτανη του Απουθού Νίκου Παπαϊωάννου, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το χάσκι δεν κακοποιήθηκε από άνθρωπο, αλλά η φύση των τραυμάτων και των αλλοιώσεων παραπέμπει σε επίθεση άλλων ζώων. Ακόμα, το στοιχείο που έχουμε λέει ότι από κανένα στοιχείο δεν προκύπτουν δαγκώματα από αγγέλη σκύλων. Δεν υπάρχουν δαγκώματα και εκδορές που θα γίνονταν απλά από νύχια ή από δόντια. Μισό λεπτό. Ουσιαστικά, Νίκο, να σταθούμε λίγο, σε αυτό. Είναι οι αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής ό,τι αφορά το πόρισμα το οποίο έχει παραδοθεί τον Αύγουστο από την τεχνική σύμβουλο του ιδιοκτήτη. Και λέει, τι λέει λοιπόν, να το δούμε λίγο. Από κανένα στοιχείο δεν προκύπτουν δαγκώματα από αγέλη σκύλων, γιατί γνωρίζουμε όλοι μας ότι εκεί πέρα στην αρχή προσπάθησαν να προσανατολιστεί η έρευνα και να πούνε ότι ο Όλιβερ έπεσε θύμα μιας αγέλης. Λέει επίσης σημαντικό στοιχείο, ότι δεν υπάρχουν δαγκώματα και εκδορές που θα γίνονταν από νύχια ή από δόντια. Αυτό για πρώτη φορά βλέπει το φως της δημοσιότητας. Άρα τι μας λέει, Νίκο, αυτή η έκθεση η οποία έχει παραδοθεί, ότι υπήρξε δολοφονία από ανθρώπινο χέρι. Ναι, αυτό ακριβώς. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία, ναι, τα οποία αναφέρονται στον τραυματισμό του Όλιβερ στον προχτό, στην περιοχή εκεί, που έχει αναφερθεί και στο παρελθόν. Αλλά περιμένουμε όταν θα τα δούμε, να τα βγάλουμε στη δημοσιότητα και αυτά. Νίκο, σε ευχαριστώ για το εξαιρετικό ρεπορτάζ και την αποκάλυψη την οποία κάνουμε σήμερα για πρώτη φορά. Άρα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, προκύπτει από έκθεση η οποία επισήμως έχει παραδοθεί στις αρχές, ότι δεν υπήρξε αυτό το οποίο λέγαμε και λέγανε και προσπαθούσαν να μας πείσουν όλοι. Αγέλη σκύλων και δαγκώματα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό το νέο στοιχείο βρίσκεται στη διάθεση της ανακρίτριας από τα μέσα Αυγούστου. Θα μου πείτε, το καλοκαίρι, όπως έλεγε και ο ύπνιστος Ανδρέας Παπανδρέου, υπήρχαν τα μπάνια του λαού. Αλλά επιστρέψαμε από τα μπάνια του λαού. Έχουμε φτάσει τέλη Σεπτέμβρη. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Να ευχαριστήσω την κυρία Νάσογλου και την κυρία Πουλτίδου. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα την ερχόμενη εβδομάδα, κυρία Νάσογλου, και σας περιμένουμε και από κοντά στο στούντιο όταν κατέβετε από τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ και τους τρεις. Σας ευχαριστώ θερμότατα.